Λοιπόν, πάμε τώρα μια δυσάρεστη είδηση εκεί. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι στην πλατεία Καρίτσι, εκεί στον Άγιο Γιώργη. Γιατί έκπληκτοι άνθρωποι του ναού έφτασαν σήμερα το πρωί και διέκρισαν, Κώστα μου. Αντέκρισαν εδώ πέρα πεσμένο, είναι ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι πάρα πολλών ετών. Το βρήκαν εδώ πέρα πεσμένο. Άγνωστοι βάνδαλοι προφανώς ήρθαν το βράδυ εδώ λίγο μετά τις 9:30 όπου έκλεισε ο ναός και προκάλεσαν τη συγκεκριμένη ζημιά. Μέχρι από λίγο βρίσκονταν εδώ πέρα κλιμάκιο της αστυνομίας, πραγματοποίησε καταγραφή και είναι σε εξέλιξη έρευνες για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Τη ζημιά αντίκρισε ο εφημέριος του ναού, ο οποίος ήρθε νωρίς το πρωί για να ανοίξει την εκκλησία για να γίνει καθιερωμένη λειτουργία της λαμπρής. Και ο άνθρωπος πραγματικά δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να έγινε από τον αέρα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ βαρύ μαρμάρινο προσκυνητάρι, το οποίο εδώ πέρα κάποιοι θεώρησαν σκόπιμο. Αν ήμερα τσιγάρο, το προσκυνητάρι του Γεωργίου δεν είχε κάνει. Δεν είχε κάπου να βάζει λεφτά από. Δεν είχε κάποιο να πάει να κλέψει κάτι. Κάποιο προφανώ ηλίθιο. Το μόνο ηλίθιο σου πεινάσαι και τέτοια μέρα να πα να βανδαλίσει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό έχει μια μεγάλη ιστορικότητα. Είναι πάνω από 100 χρόνια εκεί, έτσι. Τώρα αυτό του ήρθε βέβαια. Και επέλεξε και τη μέρα σήμερα κιόλα, έτσι, ο Γεωργίου. Έλαντε. Εν τω μεταξύ τώρα εκεί, απλά να έχουν το νου του γενικότερα, γιατί γίνεται αστυνομική έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους τσιμπήσουν. Μακάρι, που εκτός τις κάμερες εκεί στην περιοχή. Μακάρι. Που θα φτάσουν στο κατόπι τους, είναι βέβαιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα.